δήλωσή σου για τον Τάνο. Το ξέρει. Διάβασα ότι. Τι είχε πει να δει, κάπου στο ύψο, ότι αυτό σε 6 μήνες ότι θα το θυμάται κανείς. Ναι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό ακριβώς. Το έχουμε συζητήσει με τον Τάνο και μου λέει: σε ευχαριστώ πολύ γιατί μόνο εσύ είπε την αλήθεια. Του λέω: αγόρι μου, τώρα να εκμεταλλευτείς. Πού τον συνάντησες τον Τάνο? Είχαμε πάει στο Φιλιππίδη στο θέατρο. Μάλιστα. Και συναντηθήκαμε μετά. Κι εγώ ήμουν εκεί. Ναι, και μου λέει. Στην πρεμιέρα, δεν λες. Ναι, μπράβο. Είπες κάτι για μένα, σε ευχαριστώ πολύ γιατί αυτό μόνο εσύ μου είπες την αλήθεια. Δηλαδή αυτό το εξάμεινο του λέω που τώρα περνάει η μπογιά σου και ακούγεσαι, αφού βγήκες από το παιχνίδι και σε αγαπάει ο κόσμος και ειδικά τα κοριτσάκια, γιατί είναι και ωραίο παιδί, να το εκμεταλλευτείς. Γιατί μετά από 6 μήνες δεν σε ξέρει κανείς. Γιατί όλοι έχουν βγει από τόσα παιχνίδια, χαθήκαμε. Άρα το θέμα είναι πώς και, οι επιλογές που θα κάνει. Μπράβο. Και τι είπα. Μου κάνει την ερώτηση δημοσιογράφος, γιατί πήρανε μόνο αυτό το κομμάτι. Ότι σε 6 μήνες δεν θα υπάρχει. Εγώ είπα όμως, τώρα που θα πάει στο τατουάζ, όπως πολλοί τραγουδιστές κάνουν ιστοποιούς, όπως πολλοί ηθοποιοί κάνουν τραγούδι, έτσι και έχει δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος να δοκιμάζει. Του κάνω μια πρόταση λοιπόν να παίξει το τατουάζ. Λέω, επειδή είναι και ωραίο παιδί και τον αγαπάει ο κόσμος, και ειδικά τα κοριτσόπουλα, μπορεί να κάνει επιτυχία και το εύχομαι. Γιατί σε 6 μήνες μέσα, όσο γίνεται φασαρία γύρω από το όνομα ενός που έχει βγει από ένα reality, ό,τι θα κάνει αυτές τις 6 μήνες και καταφέρει. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα το χειριστεί και πώς θα το εκμεταλλευτεί, ναι, αν θέλει να το εκμεταλλευτεί. Ναι, αυτό δηλαδή, είπα αν θέλει εγώ να συνεχίσει αυτό το δρόμο από τη έτσι στιγμή που τον αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί ξεχώρισε. Μπορεί και βλέπουμε ότι αυτό δεν γίνεται με όλους. Δηλαδή όχι, κάτι είχε αυτό το παιδί. Κάτι και είδανε. Συγκίνησε. Κάτι είδανε και το δηλαδή, εγώ τώρα θυμάμαι από την Ελένη Δήμου μια μέρα που την εκτιμώ πολύ έτσι και μου είχε πει μ' αρέσει, μέχρι και μια κοπέλα που είναι στο Make a Wish και πραγματικά επειδή είχαν κάποια συνεργασία, μου λέει αυτό το παιδί είναι καλό παιδί. Και μάλιστα. Λέει, το ακούω από διαφορετικές πλευρές. Και μάλιστα ο Τάνος μου λέει: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εσύ είπες μόνο την αλήθεια. Πράγματι πρέπει να εκμεταλλευτώ όλο αυτό που γίνεται γύρω από το όνομά μου. Πες μου λίγο για την Eurovision.